τι συνέβη στο θέμα με τα βιβλία μετά την αποκάλυψη, από δασκάλους έγινε η αποκάλυψη, για το Blender, το περιβόητο και το τι περιείχε, πώς περιείχε τους ανθρώπους να λιώνουν εκεί στο Blender. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα το ερώτημα είναι ποιος τις βρήκε τις φωτογραφίες σε αυτό το συγκεκριμένο Ιάπωνα καλλιτέχνη. Και άντε τις βρήκε, μόνο αυτή βρήκε. Δεν είδε τι άλλες φωτογραφίες έχει κάνει αυτός ο καλλιτέχνης, αυτός ο οποίος αποφάσισε από το Υπουργείο να βάλει τη φωτογραφία αυτή να τη βλέπουν τα παιδιά της 5ης Δημοτικού. Όμως σας έχουμε πει, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα το οποίο είδαμε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στα σχολικά βιβλία που γεννούν πολλά ερωτηματικά. Πώς μπήκαν αυτά στα σχολικά βιβλία και δεν υπάρχει κανείς να δείτε το τι συμβαίνει. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα πάμε στο Κιλκίς να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, δάσκαλο, ο οποίος έχει κάνει μια πλήρη μελέτη για το τι διαβάζουν τα παιδιά μας, τι περιέχουν τα σχολικά βιβλία. Σάλο έχει προκαλέσει η εκ των υστέρων αποκάλυψη της εικόνας που παρουσιάζεται στο βιβλίο φυσικής της 5ης Δημοτικού στο κεφάλαιο Μείγματα. Το βιβλίο κυκλοφορεί χρόνια, αλλά τώρα έγινε αντιληπτό. Η εικόνα βρίσκεται στην ενότητα μελετώντας τα μείγματα στο βιβλίο με τίτλο «Ερευνώ και αποκαλύπτω» και δείχνει ανθρώπους να αλέθονται μέσα σε ένα τεράστιο μπλέντερ που στον πάτο του σκεύους το αίμα έχει αρχίσει να μαζεύεται. Όπως αποκαλύφθηκε, ο καλλιτέχνης που το φιλοτέχνησε είναι γνωστός για τα άρρωστα γούστα του. Ο κύριος που βλέπετε, ο Ιαπωνέζος εικαστικός Μακότο Αϊντά, ο δημιουργός της εικόνας με τον μπλέντερ που πολτοποιεί ανθρώπους, είναι διάσημος για τα διεστραμμένα έργα του. Όπως μπορείτε να δείτε, παντού κυριαρχεί η σεξουαλική διαστροφή και η προτίμησή του στα κοριτσάκια. Το έργο του όχι μόνο δεν είναι κατάλληλο για σχολικό βιβλίο δημοτικού, αλλά αυστηρώς ακατάλληλο για ανήλικους και τελείως ακατάλληλο για νορμάλ ενήλικους. Κανονικά θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ακατάλληλο προς θέαση, καθώς είναι και παιδεραστικό. Κι όμως προβάλλεται, πουλιέται, θαυμάζεται. Και καλά αυτός, αλλά οι δάσκαλοι, τόσα χρόνια διδάσκεται αυτό το βιβλίο. Κανείς δεν παραξενεύτηκε, δεν ρώτησε. Ούτε καν το Υπουργείο Παιδείας που έχει την ευθύνη της ύλης. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι δεν υπήρχε η πρόθεση να προβληθεί η εικόνα ενός έργου τέχνης με αυτό το περιεχόμενο και πως πρόκειται για λάθος αυλεψίας που θα αποκατασταθεί. Κι όμως το Blender που αλέθει ανθρώπους δεν είναι η μόνη παραφωνία στα σχολικά βιβλία. Είναι ίσως όμως μεγάλη ευκαιρία για το Υπουργείο Παιδείας να ρίξει μια προσεκτικότερη ματιά και να επανεξετάσει το περιεχόμενο των βιβλίων στο σύνολό τους. Νεοελληνική γλώσσα πρώτης γυμνασίου, σελίδα 120. Υπάρχει κείμενο με τίτλο «Ένα ξεχωριστό κορίτσι». Τις τελευταίες μέρες της παραμονής μου εμφανίστηκε στο μπαρ ένα ξεχωριστό κορίτσι, γράφει το κείμενο που καλούνται να διδαχθούν οι μαθητές μας. Αν αναρωτιέστε τι δουλειά έχει στον μπαρ ένα κορίτσι πρώτης γυμνασίου, η απάντηση κρύβεται μάλλον στο μυαλό του συγγραφέα. Στη Δευτέρα Γυμνασίου τώρα, σε άσκηση για τη μετατροπή από ενεργητική σύνταξη σε παθητική, οι μαθητές καλούνται να μάθουν την παθητική από τη φράση «Η σκόνη της κοιμωλίας λερώνει τα κόκκινα νύχια της». Το αποκαλυπτικό δελτίο εδώ και καιρό έχει παρουσιάσει τα απαράδεκτα, απίστευτα κείμενα και εικόνες που κρύβονται στα σχολικά βιβλία. Στο ανθολόγιο της 3ης και 4ης Δημοτικού, στο κείμενο «Honor Dean στην Εκκλησία», που αναφέρεται σε ένα μικρό μουσουλμάνο που πηγαίνει πρώτη φορά σε χριστιανική εκκλησία, αναφέρονται τα εξής. Δεν μπορούσε να χωνέψει γιατί οι χριστιανοί κάνουν τέτοιες ζωγραφιές. Και τι άσκημοι γέροι με μακριές γενιάδες ήταν αυτοί στους τοίχους. Όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, αυτούς που περιγράφει ο Νορντίν ως άσχημους γέρους είναι οι εικόνες των Αγίων της Εκκλησίας μας που κοσμούν τους ιερούς ναούς. Στο ίδιο ανθολόγιο, σε άλλο σημείο, αναφέρεται κείμενο με τίτλο «Τότε που πήγαμε βόλτα στον επιτάφιο». Όταν φτάσαμε στην εκκλησία ξανά, οι ψάχτες σήκωσαν τον επιτάφιο ψηλά πάνω από την πόρτα και όλοι εμείς περάσαμε από κάτω. Να, όπως παίζουμε το περνά-περνά η μέλισσα. Υπάρχουν και χειρότερα. Δείτε το κείμενο που υπάρχει σε βιβλίο της πρώτης δημοτικού και αναφέρεται στο επίρρημα Οσάκης. Οσάκης, που σημαίνει πολλές φορές, κείμενο. Είναι ένας καθηγητής ο οποίος είχε ένα συνήθειο να λέει το επίρρημα Οσάκης συνέχεια. Οι μαθητές από κάτω χαχάνιζαν. Οι μαθητές εννοούσαν ο Σάκης. Το κείμενο γράφει. Ο Σάκης ήταν ηλεκτρολόγος με μαγαζί. Μεγαλύτερός τους, 20-25 ετών. Τα είχε φτιάξει με την Αλέκα, μία από τις μαθήτριες της τάξης. Ήταν η πρώτη φορά που έβγαινε ραντεβού μαζί του μήνες τώρα. Ο Σάκης την περίμενε το μεσημέρι στη γωνία και οι άλλες μαθήτριες έτρεχαν από πίσω τους να τον δούνε. Τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν. Ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης. Ο καθηγητής φώναξε τη μαθήτρια, όχι για να την μαλώσει, αλλά για το Σάκης. Μέσα στο σχολικό βιβλίο, δηλαδή, εμφανίζεται ένα παιδί 12-13 ετών να τα έχει φτιάξει με έναν 25χρονο ηλεκτρολόγο.
Για το τέλος, σας αφήσαμε το καλύτερο. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης υπογράφει κείμενο στο σχολικό βιβλίο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Τρίτη Γυμνασίου. Στην Τέταρτη Ενότητα με τίτλο Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες. Γράφει λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε βομβαρδισμό πολιτιστικών προϊόντων που διαμορφώνεται σύμφωνα με τη διεθνή διαφημιστική προβολή. Τα έθνη-κράτη δεν ανέκοψαν, αλλά αδιαφόρησαν για αυτή την εξέλιξη. Η Ελλάδα την ενίσχυσε μάλιστα έμεσα με ιδεολογικό προσανατολισμό σε μια διαστρεβλωμένη και γι' αυτό χωρίς απήχηση η ελληνική και χριστιανική παράδοση. Ο περιβόητος συνωστισμός στη Σμύρνη που εμπνεύστηκε η καθηγήτρια Μαρία Ρεπούση οχριά μπροστά στα απίστευτα έσχη που περιλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία και προκαλούν σοκ. Όσα είδατε είναι μόνο ένα μικρό δείγμα από αυτά που υπάρχουν στα μαθητικά βιβλία από το δημοτικό μέχρι και το γυμνάσιο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Κιλκής, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός. Είναι μέσω του Skype κοντά μας. Καλησπέρα, γεια σας κύριε Νατσιέ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ο κύριος Νατσιός έχει κάνει μια ολόκληρη μελέτη, κυρίες και κύριοι, πάνω σε αυτά τα οποία γράφουν τα σχολικά βιβλία. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Το είπαμε και στην υπόθεση. Το Blender πώς σας φάνηκε, κύριε Νατσιέ? Κοιτάξτε, εμάς προσωπικά, εμένα αλλά και άλλους συναδέλφους, δεν μας εκπλήσει τίποτε πλέον. Τα περιμένουμε όλα από αυτά τα βιβλία. Εγώ έχω κυρίως εντοπίσει τις μελέτες μου και τις έρευνές μου στα βιβλία γλώσσας που τα θεωρώ τα σημαντικότερα βιβλία, αλλά έχουν παρισφρήσει σε διάφορα βιβλία τέτοιες που δεν είναι αυλεψίες. Ίσως αυτό το Blender αντικατοπτρίζει το τι γίνεται σήμερα μέσα στα ελληνικά σχολεία, το τι είναι σήμερα οι παιδείες. Ένα άλεσμα κυριολεκτικά το νου των παιδιών, ώστε να βγουν τα ομοιόμορφα αυτά πράγματα που θα τα ονομάζουμε και ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι υπάκουα, πυθύνια, ενεργούμενα στα κελέσματα των... Πόσα χρόνια, κύριε Νατσιέ, με συγχωρείτε, ξέρετε πόσα χρόνια είναι αυτό το Blender, αυτή η εικόνα στα βιβλία? Να σας πω κάτι, επειδή δεν ήταν, κύριε Καψάμπελη, διαγυμνού οφθαλμού φανερή αυτή η εικόνα, έπρεπε για να το δεις να βάλεις μεγεθυντικό φακό. Ναι. Προφανώς κάποιος γονέας το είδε έτσι, το εξέτασε με μεγεθυντικό φακό και είδε ότι περιέχονται αυτά τα σώματα. Αλλά υπάρχουν και άλλα χειρότερα, έτσι. Όχι, σας ρωτάω γιατί διάβασα, δεν το επικαλούμε ως ακριβές. Το 6 δεν είναι η αλλαγή. Διάβασα ότι είναι από το 6, δηλαδή 8 χρόνια. 8 χρόνια δεν είναι πολλά για να μην το έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Γιατί κανείς δεν έχει πάρει ούτε άλλα, βρε Ανδρέα μου. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Να σας πω, κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο εδώ είναι 5η δημοτικού γλώσσα. Εδώ υπάρχει διαφημίση του PlayStation. Επιτρέπετε να διαφημίζετε το PlayStation μέσα στο σχολικό βιβλίο? Εξαρτάται. Εδώ τώρα, σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά στο βιβλίο θεατρικής αγωγής 5η-6η δημοτικού. Ακούστε λίγο. Καλούνται τα παιδιά να υποδηθούν ένα ρόλο. Ξέρετε ποιον? Σήμερα γράφει «Είσαι δαιμόνιο». Αυτό δεν είναι βαρύ? 5η δημοτικού και 6η 10χρονα παιδιά καλούνται να υποδηθούν ποιο ρόλο, παρακαλώ, το ρόλο του δαιμόνιου. Έχουμε εδώ στην 6η δημοτικού οδηγίες χρήσης καφετιέρας. Μπορεί να μας εξηγήσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΝΙΝ, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ποιος είναι ο διδακτικός στόχος ενός κειμένου με τίτλο «Οδηγίες χρήσης καφετιέρας»? Στην 6η Δημοτικό έχουμε και «Οδηγίες χρήσης κλιματιστικού». Ορίστε. Εντάξει, αυτό όμως δεν έχει το ίδιο βάρος με το Blender που έχει τώρα ανθρώπινα κορμιά. Ναι, δείξατε πριν, έδειξε το κανάλι σας και πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή την προβολή όπου αποκαλύπτεται αυτές τις βρωμιές και τις αυλεψίες. Από τη δική σας έρευνα είναι, κύριε Νατσιέ, τα μπράβο είναι σε εσάς. Εντάξει, θέλω να πω, κύριε Καψάμπελη, ο δεσμός 25χρονου άντρα που διαφημίζεται στην πρώτη γυμνασίου με 12χρονη 13χρονη μαθήτρια δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό? Βεβαίως. Σχεδόν με παροτητικό τρόπο, έτσι. Βεβαίως, αυτό λέω, αλλά δεν έχει σχέση με την καφετιέρα. Αλλά πάλι ξαναρωτώ ότι 8 χρόνια μετά αυτό με τον Blender είναι και κακής αισθητικής, είναι αισθητικά... Αυτό είναι μια μικρή εικόνα, Ανδρέα. Ναι. Αυτό το οποίο σου λέει ο κύριος Νατσιός είναι πολύ απλό. Όταν διαβάζει στο βιβλίο το παιδί, τα παιδιά που πάνε πρώτη γυμνασίου είναι 12-13 χρονών, σωστά? Ναι. Σωστά. Έτσι. Όταν διαβάζει το βιβλίο το παιδί, η συμμαθήτριά μας, δεν θυμάμαι πώς τη λένε στο όνομα, Αλίκη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, τάχει με το Σάκι που είναι 25 χρονών και είναι, έρχεται, την παίρνει, όλοι γελάμε κρυφά που έρχεται. Μήνες μαζί του, δηλαδή από το δημοτικό τα είχαν φτιάξει. Ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης, έβγαινε ραντεβού μήνες τώρα και τον έπαιρναν οι άλλες συμμαθήτριες, έπαιρναν από πίσω τη συμμαθήτριά τους στα ραντεβού. Για που να δουν στο ραντεβού πώς ήταν ο πρώτος έρωτας. Να εξηγήσουν πάλι, ερωτώ και προκαλώ από το Υπουργείο, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ποιος είναι ο διδακτικός στόχος ενός κειμένου, στο οποίο περιγράφεται με εντελώς αθώο τρόπο
επαναλαμβάνω, σχεδόν παροτρυντικό, ο δεσμός 25χρονο άντρα με 12χρονη 13χρονη μαθήτρια. Ίσως εδώ πρέπει να το διαβάσουν και οι εισαγγελείς, γιατί εμπίπτει άλλους κώδικες αυτό το κείμενο. Και εγώ θέλω να δείξω, κύριε Καψάμελη, πρώτο 2006, έχω το βιβλίο «Γλώσσες έκτης Δημοτικού». Α, αυτά, ναι, είναι τα παλιά βιβλία. Είχε περιεχόταν στα βιβλία αυτά ο ύμνος στη δημοκρατία του Περικλή, το γνωστό επιτάφιο. Δημοκρατία και έκλειται κτλ. Το πολίτευμα μας λέγεται δημοκρατία, επειδή την εξουσία δεν την ασκούν λίγοι πολίτες, αλλά όσο λαός. Το διαβάζαμε εμείς οι δάσκαλοι και βγαίναμε από την τάξη με ψηλά το κεφάλι, καμαρώνοντας για τον πολιτισμό μας. Το πέταξα έξω το κείμενο. Για να βάλω συνταγές μαγειρικής. Έχω μπροστά μου τα βιβλία εδώ, της έκτης δημοτικού, όπου περιέχονται οι συνταγές μαγειρικής. Καμιά τριανταριά συνταγές μαγειρικής. Ερωτώ, ποιος ο λόγος για να βγει ο ύμνος στη δημοκρατία, κείμενο παγκοσμίου εμβέλειας, και να μπει, να μπει στη θέση αυτού του κειμένου συνταγές μαγειρικής. Μπορώ να σας εξηγήσω. Πιο κάτω στο ίδιο βιβλίο είχε τους ακρίτες. Το περίφημο δημοτικό άσμα που μας συνδέει με την παράδοσή μας. Είχε ένα άλλο κείμενο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του Χατζαντζάκη. Όλα αυτά τα πέταξαν. Για να πούν τι. Είναι θαύμα το ότι μπορούμε και κρατάμε σήμερα στα σχολεία ένα επίπεδο παιδείας, έχοντας να εργαστούμε και να δουλέψουμε με τα συγκεκριμένα βιβλία γλώσσης. Κύριε Νατσιέ, ορισμένα από αυτά τα οποία είπαμε έχουν γίνει για αυτά ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο αρκετές φορές. Εγώ διάβασα και μία ερώτηση της κυρίας Ξουλίδου, θα την ψάξουμε στη συνέχεια, όπου στο βιβλίο των Αγγλικών λέει πώς θα εμφυτευθεί ότι πήγε σήμερα ένα παιδί και να του εμφυτέψουν το μικροτσίπ του. Και λέει στο βιβλίο των Αγγλικών, ήρθαμε σήμερα με τη μαμά μου, 2 ώρες περιμέναμε, είναι η μέρα μου να βάλω κι εγώ μικροτσίπ, λέει το παιδάκι τώρα, κτλ, κτλ, κτλ. Έχουν γίνει ερωτήσεις λοιπόν στη Βουλή για αυτά τα βιβλία. Σας λέω αυτή γιατί αυτή μου ήρθε στο μυαλό. Το ξέρω. Το παρακολουθώ. Γιατί δεν έχει απαντήσει κανείς, ή γιατί δεν έχει πει κανείς ότι, εντάξει, αυτό το κείμενο και για το μικροτσίπ και για τη 12χρονη ή 13χρονη που τα έχει με τον 25χρονο και άλλα και άλλα, για το πώς οι παπάδες, οι αγίοι της Εκκλησίας παρουσιάζονται ως άσχημοι γέροι, πώς το λέει. Ναι, ναι, και τι άσχημοι γέροι είναι αυτοί στους τοίχους. Εδώ λοιπόν, έχω ένα κείμενο, κοιτάξτε. Γιατί όλα αυτά δεν γάτα, στην πρώτη γυμνασίου μια γάτα που πήγε μέσα στο Άγιο Βήμα, ας το ακούν αυτό και οι ιερείς και η Ιερά Σύνοδος. Μπήκε μία γάτα μέσα στο Άγιο Βήμα, είναι πρώτη γυμνασίου γλώσσα, και έκανε τις ακαθαρσίες της πάνω στην Αγία Πρόθεση, εκεί που αναποθέτουν ιερείς τα σκεύη, όπου μέσα έχουμε την Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι βλάσφημο και ασεβές κείμενο. Και πρέπει να επέμβει και η Ιερά Σύνοδος. Και ρωτώ πάλι. Ποιο είναι ο διδακτικός στόχος? Η συνάδελφος η Γεωργία Μπάστα τώρα κάνει μια ερώτηση που. Μου ήρθε, ξέρεις, αυτόματα. Έλληνες εκπαιδευτικοί τα έχουν γράψει αυτά, κύριε Νατσιέ. Έλληνες εκπαιδευτικοί. Αυτά έχουν αναντηθεί σε κάποιες ομάδες. Με συγχωρείτε, κυρίως το ότι έχει αφαιρεθεί το τι εστί δημοκρατία, αυτός ο περίφημος λόγος Περικλή, αυτό είναι αυτοσυνταρακτικά. Εγώ δεν το ήξερα. Έχω μείνει άφωνη ότι έχει αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι. Γιατί το αφαίρεσαν? Για να μην παθαίνουν τα παιδιά ότι η δημοκρατία είναι να αποφασίσουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Γιατί αυτή τη στιγμή τα βιβλία αυτά δεν ταυτίζονται και δεν υπάρχει σύμπνοια με αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα. Η καλλιέργεια της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Αλλά το συγκεκριμένο κείμενο που αναφέρεται, ο ύμνος στη δημοκρατία, δεν είναι κείμενο το οποίο ανήκει σε εμάς τους Έλληνες. Είναι κείμενο παγκόσμιο. Είναι αυτά τα οποία όλος ο πλανήτης τα μελετά, είναι η βάση του σημερινού πολιτισμού. Είναι η βάση της δημοκρατίας. Είναι το ζητούμενο. Μου έκανε εντύπωση σε αυτά τα οποία διάβασα και η πλήρης αφαίρεση των έργων της Πινελόπης Δέλτα από τα βιβλία. Δεν υπάρχει. Βεβαίως. Όλοι θυμόμαστε παλιά. Καυχάτη ο κύριος Πρωθυπουργός για την καταγωγή, για την προγονή του, την Πινελόπη Δέλτα, αλλά τιμάται τόσο την ελληνική εκπαίδευση, η μεγάλη αυτή λογοτέχνης, ίσως η μεγαλύτερη λογοτέχνης παιδικής λογοτεχνίας, παιδικού διηγήματος. Δεν υπάρχει ούτε ένα κείμενο. Ούτε ένα κείμενο, κύριε Νατσιέ. Λέτε αλήθεια. Ούτε ένα κείμενο. Την Πινελόπη Δέλτα που όλοι τη θυμόμαστε πολύ τρυφερά από τα μαθητικά χρόνια με τα κείμενά της. Πλέον τα παιδιά φαντάζομαι ότι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή για την έκθεση που καλούνται να γράψουν με τον Καραγκιόζη και τον Μέγα Αλέξανδρο που κάνουν παρέα. Ορίστε. Αυτό είναι μια μεγέθυνση συνήθως έκτης δημοτικού σχολικού βιβλίου, νομίζω φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, η Κοκκινοσκουπίτσα και ο Καραγκιόζης, τρεις ισοϊψείς εικόνες. Και από κάτω καλούνται οι μαθητές μας να γράψουν μια ιστορία, άκουσον, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Μέγας Αλέξανδρος, Κοκκινοσκουπίτσα και ο Καραγκιόζης. Νοσηρή φαντασία. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Εδώ
η εμβληματικότερη ίσως μορφή της ελληνικής ιστορίας, ο Μέγας Αλέξανδρος, με τον αντίθεται δίπλα στην Κοκκινοσοφίτσα, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει συκοφάντηση και μείωση και προσβολή της ελληνικής ιστορίας. Όσο και φαντασία να έχεις, αλλά εδώ φτάσαμε στα όρια της νοσηρότητας. Και μιλάμε για παιδιά. Λοιπόν. Μιλάμε για δεκάχρονα, αντικάχρονα παιδιά. Σου ξεχνάμε ότι τα παιδιά δεν έχουν ούτε κόμματα. Τα παιδιά είναι δροσερά, είναι ωραία, είναι όμορφα, είναι η χαρά της ζωής. Ναι, και πρέπει να το δούμε ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα και όχι ξέψυχα κείμενα, κομμένα σαν το γάλα, ξινά κείμενα. Αυτό σήμερα αντικρίζουν τα παιδιά μέσα στα βιβλία τους. Κύριε Νατσιέ, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας, τη συμμετοχή σας και τις πληροφορίες για μία ακόμη φορά. Βέβαια, να πούμε ότι τώρα που ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, στο Υπουργείο η ιστορία με τον Blender και είδατε το τι συνέβη με αυτό, καλό είναι να αρχίσουμε λίγο να τα ψάχνουμε λίγο περισσότερο τα βιβλία. Γιατί φαίνεται πως η ιστορία με την κυρία Ρεπούση και το συνωστισμό της Μύρνης. Ναι, ήταν η κορυφή του Παγόβουνου. Πήραμε χαμπάρι αυτό, κύριε Νατσιέ. Πέσαμε όλοι πάνω. Α, τη γράφει για το συνωστισμό της Σμύρνης. Έγινε και το άλλο κομμάτι με τα ίμια που τα διεκδικούσαμε από την Τουρκία. Το θυμάστε και αυτό. Το 1996 έγιναν τα ίμια γιατί εμείς και οι Τούρκοι τα διεκδικούσαμε. Έγινε και αυτό, άλλαξε και αυτό και όλα τα υπόλοιπα ξεχάστηκαν και παρέμειναν στα βιβλία κανονικότατα. Στο απειρόβλητο, τα σημαντικότερα, επαναλαμβάνω, βιβλία που πιάνει στα χέρια του μαθητής, που είναι τα βιβλία γλώσσας. Τα οποία εκεί περιέχονται τα περισσότερα δηλητήρια που ενσταλάζονται καθημερινά στις ψυχές των αθώων και άγρων μαθητών. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και να χαιρετήσουμε τον κύριο Νατσιό. Και επ' αυτού να πω κάτι. Α, ναι, ναι. Ειδικά το. Καλά, δεν συζητώ για το κομμάτι της αισθητικής που πολύ σωστά είπε και ο κύριος Καψαμπέλης και για όλο το περιεχόμενο. Ακούστηκε ότι αναφέρεται σε βιβλίο, αν κατάλαβα καλά, ότι το 12χρονο ή 13χρονο που τα έχει κάποιους μήνες με κάποιον 25χρονο. Ναι. Αυτό. Επειδή όπως καταλαβαίνετε 12χρονα και 13χρονα παιδιά είναι δικαιοπρακτικώς ανίκανα κατά τον κώδικο, ούτε μερικώς ικανά, εάν οι γονείς δηλαδή που έχουν τη γονική μέρημνα και επιμέλεια και τα υπόλοιπα, για να πούμε και λίγο τα νομικά, είναι κακούργημα η αποπλάνηση σε βάρος ανηλίκου. Κυρία Αραμπατζή, 10-20. Ο εισαγγελέας δεν έπρεπε να έχει επέμβει για το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, τώρα δηλαδή τι συζητάμε, οι εισαγγελείς αυτή τη χώρα δεν... Δεν λέμε υπάρχουν, δηλαδή δεν με λαφρά τη βλαβεία ότι ένα 12χρονο παιδί τα έχει με έναν ενήλικα και δι 25χρονο που, επαναλαμβάνω, με μια καταγγελία των γονέων, ο άνθρωπος αυτός θα κατηγορηθεί για κακούργημα με πλαίσιο ποινής 10-20 και το περνάμε με ελαφρά την καρδία σε ένα βιβλίο της γλώσσας, μάλιστα της 5ης Δημοτικού. Αυτό είναι επικός... Πρώτη γυμνασίου. Ακόμα χειρότερα, γιατί υποτίθεται ότι τα παιδιά αρχίζουν και μπαίνουν στην εφηβεία και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά. Εσείς είστε. Το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν είναι καθόλου προσεκτικοί. Κάνουν πλακίτσες με το πολύ σοβαρό πράγμα που λέει η ελληνική παιδεία. Δεν είναι πλάκα, έτσι. Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα έχουμε άλλη δουλειά. Τώρα θα μπουν. Θα διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία και η λιβανική γλώσσα. Έχουμε άλλα. Κάνουμε άλλα πράγματα. Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν αθώα παραμυθάκια. Όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με την διδακτική και τη γλώσσα ξέρουν ότι ακόμα μαθηματικών προάγει μια συγκεκριμένη αξία και μια στάση ζωής. Και ένα πρόβλημα μαθηματικό. Τίποτε δεν είναι αθώο μέσα στα βιβλία. Αυτό θέλω να πω. Κύριε Νατσιέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το Blender δεν ήταν καθόλου αυλεψία. Έτσι βλέπουν αυτή την παιδεία. Θέλουν τα παιδιά όλα να τα βάλουν μέσα σε ένα μίξερ που το ονομάζουμε δυστυχώς και εκπαίδευση και να έχουμε αυτή την επιζητούμενη σήμερα, με συγχωρείτε, ομοιομορφία. Ανθρώπους, άτομα, χωρίς σκέψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση μας. Κουράγιο, δεν λες τίποτα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.